Μέσα σε κλίμα φιλίας και συναδελφικότητας ολοκληρώθηκε σήμερα στο Παγκρίτιο Στάδιο το πρώτο τουρνουά Πυρομάχια 2016 με τη συμμετοχή ομάδων πυροσβεστών και σωμάτων ασφαλείας από όλη την Ελλάδα. Την πρώτη θέση στο τουρνουά πήρε η ομάδα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καρδίτσας, επικρατώντας με 1-0 στον τελικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ηρακλείου. Οι Θεσσαλοί πανηγύρισαν έξαλλα την πρωτιά, αποθέροντας μάλιστα τον ηρακλειώτη πυροσβέστη Βασίλη Ανδρεαδάκη, ο οποίος ήταν από τα σημαντικά στελέχη της επιτυχημένης διοργάνωσης. Είναι τρελός ο κριτικός! Είναι τρελός ο κριτικός! Είναι τρελός! Είναι τρελός ο κριτικός! Εύχομαι και πιστεύω όλοι να πήραν κάτι. Έγινε θεωρώ ένας τελικός αντάξιος των δύο ομάδων και κέρδισε ο καλύτερος. Συγχαρητήρια στην Καρδίτσα για τη νίκη. 17 Σεπτεμβρίου τους περιμένω στην Καρδίτσα που παντρεύομαι. Καρδίτσα! Μετά την λήξη του μεγάλου τελικού, ακολούθησαν οι απονομές σε νικητές και ηττημένους, με το κύπελο της τέταρτης θέσης να παραλαμβάνει η Ένωση Πυροσβεστών Ελλάδας. Στην τρίτη θέση ήταν η αστυνομία, δεύτερη θέση για την ομάδα της πυροσβεστικής Ηρακλείου και πρώτη θέση για τους πυροσβέστες Καρδίτσας. Ήταν πιο κοντά και αυτός είναι ο στόχος και το σημαντικότερο αυτών των εκδηλώσεων, των αθλητικών. Οι συνάδελφοι να γνωρίζονται, να έρθουν σε επαφή, να χτίζουν καλύτερα τη σχέση της συναδελφικότητας και της αλληλεγγύης. Ασφαλώς και μόνο θετικά. Ενισχύεται η αλληλεγγύη και η άμυλα μεταξύ των υπηρεσιών από την υπόλοιπη Ελλάδα. Επίσης, δόθηκαν και ειδικά διπλώματα για τον πρώτο σκόρε της διοργάνωσης με 6 γκολ Κώστα Τσαφαντάκη, τον Γιώργο Γιωτάκη από την Καρδίτσα ως καλύτερο τερματοφύλακα και τον σκόρε του τελικού Δημήτρη Φούκη ως MVP. Περάσαμε υπέροχα στην Κρήτη. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Οι ομάδες ανανέωσαν το ραντεβού τους για τον Μάιο, όπου ανάλογο διεθνές τουρνουά διοργανώνεται στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, ενώ δόθηκε η υπόσχεση ότι το Ηράκλειο θα φιλοξενήσει ξανά τα πυρομάχια του χρόνου.